Πάμε συγκεκριμένα στο δικό σας χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν την κυρία Σιώχου και για τα καλά της λόγια, αλλά και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, δεν είχε περιπέσει ιδιαίτερα και στη δική μου αντίληψη. Όλοι γινόμαστε δέκτες κάποιων μηνυμάτων, όλοι βλέπουμε κάποιες προσφορές που δεν καθίσαμε να τα βάλουμε κάτω από έναν φακό, να ελέγξουμε κατά πόσο είναι συμβατά με την νομοθεσία ή όχι. Στη δική σας περίπτωση, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη, αν θέλετε, αντίστοιχη επιχειρηματική δομή. Και είναι ως ένα βαθμό προστατευτικό. Τι θέλω να πω. Σαφέστατα, όταν ανταγωνίζονται κάποιοι σε μια αγορά, μπορούν να παρέχουν εκπτώσεις, δώρα ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθε όμως η νομοθεσία, ο 4538 το 18, να δώσει κάποιες ειδικότερες, αν θέλετε, ασφάλειες στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσδοκώντας τι, προσδοκώντας ότι σε τελική ανάλυση μια αγορά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μονοπολιθεί και δεν θα πάει σε μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ενώ για παράδειγμα οι εκπτώσεις μεταξύ επιχειρήσεων δεν απαγορεύονται στον αθέμητο ανταγωνισμό πλην της περίπτωσης που έχουμε τόσο μεγάλη υποτίμηση, η οποία λειτουργεί πλέον και στο κάτω κόστος. Σε εσάς, οι εκπτώσεις μεταξύ των διανομέων, έτσι, των ασφαλιστικών προϊόντων, απαγορεύονται με ρητή διάταξη νόμου. Η ίδια η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να κάνει έκπτωση. Από εκεί και πέρα, τα κανάλια διανομής μεταξύ τους δεν μπορούν να ανταγωνίζονται δίνοντας διαφορετικές εκπτώσεις, παρά μόνο την έκπτωση που δίνει η ίδια η ασφαλιστική επιχείρηση στο προϊόν της. Αυτό δεν είναι δική μου εκτίμηση, είναι κάτι το οποίο ρητά λέει ο νόμος άρθρο 27, 4538. Σας έδωσε λοιπόν κάποια όπλα ο νομοθέτης, τα οποία για κάποιο λόγο που περισσότερο άπτεται των εσωτερικών σας διαδικασιών, στον βαθμό που αυτά παραβιάζονται, εσείς το ξέρετε, εσείς πρέπει να το εντοπίσετε, εσείς πρέπει να το αναδείξετε, δεν το χρησιμοποιείτε όπως ίσως θα ήταν αναμενόμενο. Και δεν το χρησιμοποιείτε γιατί, αν πράγματι έχει τέτοια ένταση το φαινόμενο και είναι στο βαθμό το οποίο περιγράφεται ή συζητείτε, ναι, δημιουργεί σιγά σιγά σε εκπαραθύρωση από την αγορά πάρα πολλών διανομέων και σε μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς. Κάτι το οποίο προφανώς δεν ήθελε ο νομοθέτης. Περαιτέρω, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του ότι πλέον έχουμε διαφορετικά κανάλια διανομής. Έτσι, ο ευρωπαϊκός νομοθέτης. Και προσπάθησε το τεχνολογικό προβάδισμα που έχει σήμερα μια πλατφόρμα διανομής, ιντερνετική πλατφόρμα διανομής προϊόντων, με την καθολικότητα που έχει, με το χαμηλό κόστος προώθησης και με τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε απροσδιορίστο κοινό ανθρώπων άμεσα μέσω του διαδικτύου, προσπάθησε να έρθει να το ισοσταθμίσει με τον κλασικό ασφαλιστικό διανομέα, ο οποίος μπορεί με τη διαπροσωπική επαφή, διαπροσωπική σχέση ή με το κατάστημά του ή στο πλαίσιο μιας συνάθρησης ασφαλιστικών διαμεσολεπτών, να προσπαθεί να προωθήσει το αντίστοιχο προϊόν. Ενώ ο νομοθέτης προσπάθησε λοιπόν, δημιουργώντας ένα level play field, ένα κοινό παιχνίδι, ένα κοινό πλαίσιο δραστηριότητας, δεν προκύπτει να το έχετε πλήρως αντιληφθεί ή να προσπαθείτε να το επιβάλλετε εκεί που μπορείτε να το επιβάλλετε. Η γνωμοδότηση έχει γίνει εδώ και ένα 1,5 χρόνο. Ακούσαμε την κυρία Σιώκο τα αποτελέσματα τουλάχιστον της συγκέντρωσης συγκεκριμένων περιπτώσεων δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Κατά τη γνώμη μου, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα αθέμητου ανταγωνισμού, καλό είναι να συγκεντρωθούν. Ο θεσμός του επιμελητηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι αυτός που μπορεί να τα αναδείξει. Δεν μπορεί να τα αναδείξει ούτε ένα νομικό γραφείο, ούτε ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μόνος του. Τα επιμελητήρια μπορούν να τα αναδείξουν. Όχι με τη μορφή της γενικόλογης καταγγελίας, ούτε με τη μορφή παραπώνου. Ή με την μορφή ότι πρέπει τα αρμόδια όργανα, εφόσον τους έρχονται συγκεκριμένα δεδομένα υπόψη τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν να υλοποιήσουν το ρόλο τον οποίο πάλι ο νομοθέτης και η κοινωνία τους έχει αναθέσει. Δηλαδή να εποπτεύουν μια αγορά. Και η εποπτεία της αγοράς δεν έχει να κάνει μόνο με το τι άδειες δίνω και τι διγνωστικό υπόβαθρο έχει ο καθένας για να δραστηριοποιηθεί στην αγορά. Είναι και αν στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του παραβιάζει άλλες διατάξεις δικαίου ή ειδικότερες διατάξεις δικαίου όπως έχει να κάνει με την ασφαλιστική νομοθεσία. Συνεπώς, εφόσον υποπτεύω μια αγορά, πρέπει να βάλω και κυρώσεις αυτών που παραβιάζει συγκεκριμένους κανόνες δικαίου και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, έστω και λίγα, όπως έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, πολλά περισσότερα ίσως εσείς γνωρίζετε.
αν θέλετε να. Κύριε Σίγου, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν συγκεκριμένα. Συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα πρέπει να διευκρινιστούν ή αν θέλετε να πω εγώ 2-3 πράγματα για να γίνουν πιο εύληπτα. Ας θέλουμε για τις ερωτήσεις. Ελάτε πάνω. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Αλαμπρόπουλος, κύριο Πηρεά. Θα ήθελα να ρωτήσω και να μας απαντήσετε, αν μπορείτε βέβαια, πώς μπορούμε μέσω των διαφορετικών δικτύων που έχουν πλέον δρομολογηθεί τα προϊόντα, αυτές οι εκτόσεις που κάνουν το κάθε δίκτυο διαφορετικές ή προσθέτοντας κάποια δώρα που κάνει κάποιες επιπλέον παροχές, όπως η απώλεια κλειδιών ή μια κάρτα υγείας, πώς διαφοροποιούν την τιμή στο κάθε δίκτυο και πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε από αυτό. Είναι άλλο πράγμα το δώρο, άλλο πράγμα η έκπτωση. Δώρο είναι μια πρόσθετη παροχή. Παράδειγμα, μαζί με την εφημερίδα μπαίνεις και ένα βιβλίο. Αυτό καταρχήν επιτρέπεται. Πότε απαγορεύεται, γιατί εδώ είναι το ζήτημα συγκεκριμένο. Εάν για παράδειγμα το βιβλίο που δίνω σαν αξία είναι πολλαπλάσιο της εφημερίδας, τότε ναι, στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό και το δώρο ως δώρο απαγορεύεται. Γιατί, όχι μόνο σε σχέση με την αξία, γιατί είναι αυτό το οποίο ίσως προσελκύει και αυτό που δεικνύεται στην πράξη, τον αγοραστή. Δεν πάει να αγοράσει το κύριο προϊόν, πάει να αγοράσει την εφημερίδα. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί σε ένα ασφαλιστικό προϊόν. Εάν εγώ δίνω σαν δώρο, για παράδειγμα, μια ασφάλιση εξάμεινη αυτοκινήτου, του δίνω και 100 ευρώ βενζίνη δώρο, 50 ευρώ βενζίνη δώρο που πόνει για να βάλει βενζίνη, τότε μπορεί να επιλέξω, και αυτό είναι θέμα λογικής και κοινής πείρας. Θα το ελέγξει ο υπόπτης. Θα επιλέξω το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, όχι γιατί θέλω το ασφαλιστικό προϊόν, γιατί θέλω να έχω δωρεάν καύσιμο. Εκεί λοιπόν το δώρο σαν δώρο απαγορεύεται. Είναι άλλο πράγμα η έκπτωση. Έκπτωση, για να γίνω και πιο σαφής, μπορεί να δώσει ποιος όμως, η ασφαλιστική επιχείρηση. Γιατί δεν μπορεί να δώσει ο διανομέας. Δηλαδή μια ιντερνετική πλατφόρμα ή η κυρία Σιώγου ή ο κύριος Ψή ή ο κύριος Χ. Γιατί λέει ο νομοθέτης, ότι οι διανομές δεν δίνουν εκπτώσεις. Πρέπει να τη δίνει η ίδια η επιχείρηση. Αυτό το λέει το άρθρο 27. 45-38. Γιατί το κάνει αυτό, για να μην κάνει βαλίστα την αγορά, για να μην υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ δικτύων, ο οποίος στην ουσία πού θα οδηγήσει, σε μονοπόλιο ή σε ολιγοπόλιο. Η έκπτωση γενικά. Γενικά, αν δεν υπήρχε ειδική διάταξη δική σας περίπτωση, επιτρέπεται. Γενικά, στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Πότε απαγορεύεται, όταν η εκπτώση είναι σε τέτοιο βαθμό που πάω κάτω του κόστους. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεταξύ τους λοιπόν μπορούν να κάνουν εκπτώσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν εκπτώσεις στο βαθμό που οι εκπτώσεις αυτές δεν φτάνουν να είναι κάτω του κόστους. Όταν πάμε στους διανομείς, όταν μεταξύ σας ανταγωνίζεστε τα δίκτυα διανομής, ο νόμος ο ίδιος απαγορεύει να δίνετε εξτρά εκπτώσεις από αυτές που σας δίνει η ασφαλιστική επιχείρηση. Και αν η ασφαλιστική επιχείρηση μόνη της επιλέγει ένα κανάλι διανομής να δώσει μεγαλύτερη έκπτωση η ίδια, τότε παρανομεί. Δηλαδή, αν πει η ασφαλιστική επιχείρηση ότι εγώ το συγκεκριμένο προϊόν το διανέμω μέσα από μια χι ιντερνετική πλατφόρμα 30% φθηνότερα, ενώ στον ασφαλιστικό διανομέα το δίνω με 20%, σε άλλον ασφαλιστικό διανομέα το δίνω με 20% έκπτωση το ίδιο προϊόν, παραβιάζει τον νόμο. Γιατί δίνει στην ουσία εξτρά έκπτωση η ίδια μέσα από τα κανάλια διανομής. Κάτι το οποίο και αυτό απαγορεύεται και δεν έχει καμία σχέση με το κόστος. Ενώ στο αρχικό παράδειγμα σας ανέφερα, μεταξύ τους ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλάνε, μπορούν να κάνουν εκπτώσεις, αλλά όχι κάτω του κόστους. Όταν πάμε στα δίκτυα διανομής, δεν μπορεί η ίδια ασφαλιστική επιχείρηση να δίνει διαφορετικές εκπτώσεις ανά δίκτυο και δεν μπορεί ο ίδιος ο διανομέας μέσα στο δίκτυο να δίνει διαφορετικές εκπτώσεις. Γιατί εκεί απαγορεύεται από τον νόμο. Συνεπώς, εδώ υπάρχουν νομίζω ευδιάκριτες διαφορές και μάλιστα είναι προνομιακός ο δικός σας χώρος γιατί τις έχει θεσπίσει. Και μολονότι είναι προνομιακός και τις έχει θεσπίσει ο νομοθέτης, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, σαν να λέω,
δεν το εκμεταλλεύεστε στον βαθμό που θα έπρεπε να το εκμεταλλεύεστε. Στον βαθμό, πάλι ξαναλέω, που το πρόβλημα υπάρχει και έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις. Μπορούμε να κύριε Αργυριάδη, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης ο Καβαλάκης από το Επιμελητήριο της Αθήνας. Πριν σας κάνω την ερώτηση, να πω κάτι συνυπουργώντας προφανώς όλα αυτά που έχετε αναλύσει και είχα τη δυνατότητα να είμαι στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή του 4583. Το λέω απλά επειδή είναι αναγραμματισμός του 4583. Ότι ο συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στο νόμο, για να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας, αυτά που πετύχαμε τόσα χρόνια όλοι μαζί, ήταν παλιά στο Προεδρικό Διάταγμα 190 του 2006 και αφορούσε τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μόνο. Όταν συζητήθηκε το νέο νομοσχέδιο, επειδή δεν είναι ρύθμιση του ενωσιακή, δεν υπήρχε στην πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος να συμπεριληφθεί. Και αυτό γιατί προφανώς δεν ήθελε να έχει επιπλέον τέτοιο άγχος και έγνοια εποπτείας. Τότε, εκπροσωπώντας εγώ προφανώς με την κυρία Λίχρου όλα τα σωματεία διαμεσολάβηση, το θέσαμε ως κυρίαρχο θέμα. Συμπεριλήφθηκε και με τη στήριξη του Υπουργείου, ομολογώ. Και μάλιστα συμπεριληφθήκε με τη φράση για οποιοδήποτε διανομέα. Δηλαδή, ακόμα και αν η ασφαλιστική εταιρεία έχει το ρόλο του διανομέα, δηλαδή πουλάει απευθείας. Άρα την ίδια υποχρέωση έχουν όχι το να μην προσφέρουν εκπτώσεις και ωφελήματα, όχι μόνο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες, μεσίτες, αλλά και η ασφαλιστική εταιρεία όταν προωθεί προϊόντα απευθείας. Προχωράω στην ερώτηση. Πολύ συχνά εντοπίζουμε στα τραπεζικά δίκτυα την εξής πρακτική. Λένε στον πελάτη ότι για να έχεις πρόσβαση σε ένα τραπεζικό προϊόν, ας πούμε ένα στεγαστικό δάνειο, έκδοση καρνέ επιταγών, προϋπόθεση, βεβαίως δεν τον γράφουν, το λένε προφορικά, είναι η ασφάλιση ενός περιουσιακού του στοιχείου, της επιχείρησης, του σπιτιού του ενδεχομένως, το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μισήνομο, θεωρείτε ότι είναι αθέμητο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και σας, για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Έτσι όπως θέσατε το ερώτημα, το προϋπόθεση είναι παράνομο. Γιατί η τράπεζα έχει μια γενική τραπεζική άδεια, είναι υποχρεωμένη να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς να την εξαρτά από αιρέσεις προϋποθέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα του πολίτη ή με τη δυνατότητα να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Δεν μπορεί να δείτε ως προϋπόθεση ότι για να σου δώσω ένα δάνειο πρέπει να πάρεις από μένα να ασφαλίσεις το δάνειό σου. Μπορεί να του βάλει ως προϋπόθεση να ασφαλίσεις το δάνειο. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το βάλει ως προϋπόθεση ότι θα ασφαλίσεις από εμένα το δάνειο. Είναι διαφορετικό όμως το να έρθει να σου πει, γιατί και αυτό συμβαίνει στην πράξη, να σε ενημερώσει την ίδια ώρα ο τραπεζικός υπάλληλος στα πλαίσια της μπακασούρας και να σου πει ότι έχουμε και αυτό το προϊόν, το θέλεις. Θα με διευκολύνεις και εμένα. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Εκεί είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Πού είναι η γκρίζα ζώνη? Το ότι εγώ στο προσφέρω, το ότι εσύ το θέλεις, είναι δικαίωμά σου. Δεν σε το έβαλα ως προϋπόθεση. Δεν το συνεξάρτησα από την κυρία παροχή. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αρχίζει και μια σχέση με τον υπάλληλο που σε εξυπηρετεί και πάει και το ρίχνει στο φιλότιμο ή το ρίχνει στη σχέση, βοήθαμε να πιάσω στόχο, να πετύχω κάτι άλλο, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη. Εκεί δεν λειτουργούμε στα πλαίσια ενός θεμητού ανταγωνισμού. Βάζουμε άλλα πράγματα στη συναλλακτική σχέση, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη δυνατότητα γνήσιας και ελεύθερης διανομής ή προώθησης προϊόντων. Συνεπώς, έχουμε τρεις περιπτωσιολογίες στο παράδειγμα που αναφέρατε. Ξεκάθαρα, ως προϋπόθεση είναι παράνομο. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να το λέει ως προϋπόθεση. Μπορεί να λέει να είναι ασφαλισμένο. Δεύτερον, να το συνεξαρτά σε μια, από μια εξτρά παροχή, για παράδειγμα, ότι θα έχεις καλύτερα επιτόκια ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί αυτό μπορεί να το δώσει. Με την έννοια ότι θα έχεις ένα επιτόκιο τόσο όσο, προσέξτε, που δεν πάλι αλλάζει το κόστος. Δηλαδή, αν εγώ καταθέσω τόσα λεφτά στην τράπεζα, που το καλύτερο επιτόκιο έρχεται και στην ουσία αφομοιώνει το κόστος ασφάλισης, το ίδιο ασφαλιστικό προϊόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί έχω αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί η κύρια παροχή, που είναι στην ουσία το ασφαλιστικό προϊόν, έρχεται και υπονομεύεται από την εξτρά παροχή του υψηλού επιτοκίου σε σχέση με το ποσό κατάθεσης. Και από την τρίτη περίπτωση, που είναι οι εσωτερικές σχέσεις οι οποίες αναδεικνύονται μεταξύ ενός τραπεζικού υπαλλήλου και ενός υποψήφιου λήπτη του τραπεζικού δανεισμού και παράλληλα και λήπτη της ασφάλισης, όπου εκεί έχουμε την κρίζα ζώνη, που σας λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί, αλλά και αυτή έχει στοιχεία θέμητο ανταγωνισμού.
Πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράω σε άλλη μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, που είναι αμέσως επειδή έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις από τη δουλειά που έχουν κάνει. Α, θα τη είστε εσείς. Ναι, ελάτε. Ελάτε. Μισό λεπτάκι μέχρι να έρθει συνάδελφος στο βήμα. Πολλές φορές, από την μεριά των τραπεζικών ιδρυμάτων, από τις τράπεζες, συναντάμε μία τιμωρία προς τον πελάτη, προς τον καταναλωτή, όταν εκείνος μπει στη διαδικασία να τους καταγγείλει για αθέμητο ανταγωνισμό. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι τράπεζες στο τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα για τις τηλεφωνικές οχλήσεις οι οποίες κάνουν. Τις τηλεφωνικές οχλήσεις για ρυθμίσεις δανείων ή οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο οι πρακτικές εταιρείες, αλλά οι τράπεζες. Έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση γιατί καταδικάζονται διαρκώς υψηλά ποσά αποζημιώσεων. Προβλέπει ο νόμος να αλλάξει το ποσό και επειδή όχλησε τον καταναλωτή να πληρώνει 2 και 3 χιλιάρικα αποζημίωση κάθε φορά, δεν είναι κάτι ευχάριστο για τις ίδιες. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του παραδείγματος, εάν ως τιμωρία εντός έργου λοιπόν είναι ότι δεν θα σε εξυπηρετήσω άνετα, δεν θα σου παράσχω νέο τραπεζικό προϊόν τη στιγμή που το δικαιούσε. Δεν θα σου δώσω το επιτόκιο καταθέσεων που το δίνω σε όλους τους άλλους πελάτες. Δεν θα σου έχω την προνομιακή μεταχείριση την οποία έχω. Γενικά θα εκτελώ πλημελώς τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, γιατί σας το ξαναλέω και οι τράπεζες. Γι' αυτό είναι αδειοδοτημένοι φορείς, γι' αυτό είναι υποπτευόμενοι φορείς, γιατί ασκούν εμπολείς δημόσια εξουσία. Τους έχει δοθεί μια άδεια. Σε περισσότερες γενική τραπεζική άδεια, συνεπώς για το σύνολο τραπεζικών προϊόντων, κάποιες άλλες συνεταιριστικές τράπεζες για λιγότερα τραπεζικά προϊόντα, αλλά τους έχει δοθεί μια άδεια για να παρέχουν όχι πλημελώς, αλλά ορθώς το σύνολο των υπηρεσιών τους απέναντι στον οποιοδήποτε πολίτη. Όταν λοιπόν, στη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ λέει ότι για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ, για παράδειγμα σας λέω, έχεις επιτόκιο 0,2, 0,3 και σου λέω εσύ. Δεν μπορείς να το πάρεις, γιατί δεν πήρες παράλληλα και το ασφαλιστικό προϊόν της ασφάλισης του δανείου από εμένα. Τότε, σε δεδομένη χρονική στιγμή, ο πολίτης, κάλλιστα μπορεί να τους κάνει αγωγή και να αξιώσει τα ίδια ή να ζητήσει και αποζημίωση για την ειδική βλάβη την οποία υπέστη. Ή αν αύριο δεν του ανανεώνουν το όριο, έχουμε ένα εμπορικό δάνειο, δεν του ανανεώνουν το πλαφόν. Όχι γιατί μειώθηκαν τα οικονομικά του αποτελέσματα, γιατί η σύμβαση λέει μέσα ότι αν τα οικονομικά σου αποτελέσματα μειωθούν, προφανώς θα σου μειώσω το όριο γιατί είμαι εκτεθειμένος σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εάν τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ίδια, αλλά εγώ δεν σου ανανεώνω το πλαφόν, δεν σου ανανεώνω το όριο πίστωσης, γιατί παράλληλα δεν ασφαλίστηκε σε μένα, ενώ σου προσφέρω εγώ ασφάλεια, προσέξτε, τότε προφανώς μπορεί ο καταναλωτής, πελάτης, έμπορος, επιχειρηματίας να στραφεί κατά την τράπεζα και πιστεύει ότι θα δικαιωθεί. Θα πάρει και αποζημίωση ή θα υποχρεώσει την τράπεζα να το κλείσει εξοδικαστικά και να εκτελέσει την παροχή. Σε αυτούς τους τομείς οι τράπεζες είναι σε δύσκολη θέση. Ιδίως γιατί στον βαθμό που κυνηγούν κάποια δάνεια έχουν ένα νομικό και δικαστικό σύστημα που εμπολείς τους διευκολύνει στην ανάκτηση των χρημάτων τα οποία δώσαν, και ίσως λογικά, ίσως όχι. Όταν έρχεται η ώρα σε άλλες περιπτώσεις, σαν τα παραδείγματα που αναφέρατε, το πώς εκτελείσαι την κύρια παροχή σου, δηλαδή πώς στην ουσία υπηρετείς την τραπεζική σύμβαση, το σκοπό αυτής και τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει, τα δικαστήρια είναι πιο αυστηρά από όσο ίσως νομίζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μέσα ο Υπουργός. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχουμε και θα τις μαζέψουμε τις ερωτήσεις, ξέρω ότι έχετε. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή μπόρεσε να μπει ο κ. Γεωργιάδης που είχε προσπαθήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης να μπει το πρωί, αλλά δεν μπορούσε λόγω υποχρεώσεων. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση που έχουμε μαζέψει. Θα το επαναλάβω και επίσης κάτι γρήγορο από εκεί πείτε το να το συμπεριλάβω όλα σε την ερώτηση. Ναι. Πολύ ωραία. Και Δημήτρης, το κατάλαβα.
Τέλεια. Κύριε Αργυριάδη, και τα άλλα θα τα μαζέψουμε να τα στείλουμε για απάντηση. Αλλή μόνο, κύριε Αργυριάδη, μια τελευταία ερώτηση, η οποία θα έχει δύο-τρία σκέλη, αν μπορέσετε την συντομία μας να απαντήσετε. Το ένα είναι, έχοντας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για αποταμευτικούς λογαριασμούς, στοχεύουν και πουλούν επενδυτικά ή αποταμευτικά προϊόντα, παρότι την πρόσβαση αυτή την έχουν για άλλους λόγους, τραπεζικούς και όχι ασφαλιστικούς, και αν αυτό είναι σύνομο. Δεύτερον, το ότι χρεώνουν, επειδή δεν κάνεις την ασφάλιση από αυτούς, αλλά προσκομίζεις άλλο ασφαλιστήριο, χρεώνουν έξοδα φακέλου ή κάπως έτσι το ονομάζουν συνήθως. Και τρίτον, ότι πολλές φορές σου λένε δεν θα σου δώσω στην προθεσμιακή κατάθεση 0,3, αλλά θα σου δώσω 0,2, ας πούμε, αν δεν ασφαλιστείς στο δάνειο. Α, διαφορετικό επιτόκιο στο δάνειο. Πολύ ωραία. Αν επιβάνεις επειδή δεν ασφαλίστηκες. Συγγνώμη, σας τα πω όλα μαζί για να κάνετε και στο τελευταίο κλείσιμό σας. Δεν το άκουσα ακριβώς, θα πάμε στο πρώτο. Λοιπόν, προσωπικά δεδομένα. Η βασική αρχή είναι η συγκατάθεση, την νομιμότητα της επεξεργασίας. Λοιπόν, στο βαθμό λοιπόν που ο καταναλωτής πολίτης πηγαίνει και συγκατατίθεται για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, αυτή είναι νόμιμη. Εάν έχει να κάνει η συγκατάθεση αποκλειστικά με το τραπεζικό του προφίλ και όχι για γενικότερες πηγές κινδύνου, για παράδειγμα να πω εγώ να δω πόσα ατυχήματα προκάλεσε με το αυτοκίνητό του, η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία προφανώς είναι παράνομη. Εγώ όταν την υπογράφω δίνω τη δυνατότητα επεξεργασίας για ποιο λόγο, σε σχέση να πάτε στον τηρεσία να δείτε αν χρωστάω ή δεν χρωστάω, αν είμαι στο λευκό τηρεσία, αν είμαι στο μαύρο τηρεσία, αν έχω σωστή συναλλακτική συμπεριφορά. Αυτή η επεξεργασία, εφόσον σε αυτό έδωσα συγκατάθεση, είναι απολύτως νόμιμη. Στο βαθμό όμως που ενώ έχω δώσει αυτή τη συγκατάθεση, γίνεται και ένας έλεγχος, παράδειγμα, αν έχω προκαλέσει ατυχήματα και έχω προκαλέσει ζημίες χωρίς να έχω δώσει τέτοια συγκατάθεση, αυτή η υπέρβαση είναι εξόχως παράνομη. Και μάλιστα τα πρόστιμα είναι τεράστια βάσει του GDPR. Όταν δίνεις γενική συγκατάθεση για πλήρη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή, προφανώς καλύπτεται. Άρα είναι ζητούμενο τι επεξεργασία, τι συγκατάθεση προς επεξεργασία έχει δοθεί. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει ότι σου χρεώνω έξοδα φακέλου αν πάρεις δάνειο από κάπου αλλού. Λοιπόν, εδώ υπάρχει νομολογία του Άριου Πάγου. Προσέξτε, ιδίως έξοδα φακέλου, προμήθειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία αιτιώδη συνάφεια. Καμία αιτιώδη συνάφεια ή είναι υπερβολικά μεγάλα. Όπως σου κάνει έλεγχο νομιμοποιήσεων και επειδή σου κάνει έναν έλεγχο του καταστατικού, πάει και σε χρεώνει 150 ευρώ. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν κριθεί παράνομα. Δεν είναι δική μου άποψη, έχουν κριθεί παράνομα. Συνεπώς, τα έξοδα φακέλου για να ελέγξω τι το ασφαλιστήριο το οποίο ήρθε και καλύπτει τον ίδιο κίνδυνο, αλλά επειδή ήρθε από άλλη εταιρεία ή από άλλη τράπεζα, προφανώς είναι μη νόμιμο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Την τρίτη ερώτηση δεν συγκράτησα. Ήταν αν έχει χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού επειδή θα ασφαλίσει το δάνειο στην τράπεζα. Δεν σας άκουσα. Χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού επειδή θα έχει και την ασφάλιση στην τράπεζα. Ναι, εδώ έχουμε την έννοια της πρόσθετης παροχής. Το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού μαζί με την τράπεζα είναι αυτό που σας ανέφερα πριν με το αντίστροφο παράδειγμα. Αυξημένο επιτόκιο καταθέσεων. Εάν λοιπόν το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού δεν δημιουργεί τέτοια νομιομορφία και ανισότητα στην παροχή, είναι νόμιμο. Εάν το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού, μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό δανείου για παράδειγμα, και το χαμηλότερο επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το κόστος του ασφαλιστικού προϊόντος, δηλαδή έχω ένα κόστος ασφαλιστικού προϊόντος 300-400 ευρώ ετησίως και το χαμηλότερο επιτόκιο είναι ισόποσο ή πλησίον το ποσό 400 ευρώ στο παράδειγμα που αναφέρεται, προφανώς είναι παράνομο. Γιατί η κύρια παροχή είναι στην ουσία το ασφαλιστικό προϊόν, αλλά με την προσφορά που δίνω, έρχομαι, ματσάρω το κόστος για μένα σαν καταναλωτή και δίνω μια πρόσθετη ευνοϊκή παραλληλικιστική προσφορά στη δεδομένη χρονική στιγμή για να έρθω στη συγκεκριμένη τράπεζα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αργυριάδη.